Ο πρωθυπουργό τη Αλβανία Έντι Ράμα απευθύνθηκε στο Συμβούλιο τη Ευρώπη λέγοντα ότι πρέπει να κυρώσουν την έκθεση του 2011 του ειδικού απεσταλμένου Ντίκ Μάρτι, στην οποία διατυπώθηκαν κατηγορίε στην Χάγη για εμπορία ανθρωπίνων οργάνων από τον Αλβανικό Απελευθερωτικό Στρατό στο Κόσοβο UCK, καθώ και μια τέτοια έκθεση, όπω λέει ο Ράμα, έγινε με την αμέριστη δράση του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτι Στη συνάντηση με τους ηγέτες του Συμβουλίου της Ευρώπης που πραγματοποιείται στην Ισλανδία, ο Ράμα έθεσε παραλληλισμούς μεταξύ του πρώην Προέδρου του Κωσουφοπεδίου Χασίμ Θάτσι και του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ενώ είπε ότι οι κατηγορίες για εμπορία οργάνων είναι εντελώς αβάσιμες. Ζητώ συγγνώμη γιατί πρέπει να κάνω μία όχι πολύ ευχάριστη εξομολόγηση. Ω Αλβανό, είναι αδύνατο να αποφύγει την άρση του παραλληλισμού μεταξύ Ουκρανία και Κωσυφοπεδίου, μεταξύ Ζελένσκι και Θάτσι. Σε αυτή τη σύνοδο κορυφή, δεν μπορώ να μην θυμάμαι ότι η αδικία κατά του απαλευθερωτικού πολέμου του Κωσυφοπεδίου και του Θάτσι ξεκίνησε στο Συμβούλιο τη Ευρώπη υπό την κακόβουλη επιρροή του πρώην μέλου αυτού του Συμβουλίου τη Ρωσία. Ο πρώην πρόεδρο του Κωσυφοπεδίου δικάζεται από δικαστήριο με βάση μια έκθεση του Συμβουλίου τη Ευρώπη του 2011, η οποία χρηματοδοτήθηκε με ύποπτο τρόπο από του εκπροσώπους του Πούτιν στο Συμβούλιο τη Ευρώπη. Έντολες αβάσιμε κατηγορίε για εμπορία ανθρωπίνων οργάνων λήφθηκαν ω το σημείο κίνηση μια εκστρατεία για τη συκοφάντηση τη Αλβανία και του Κωσυφοπεδίου. Ο πρόεδρος του Κωσυφοπεδίου κρίνεται από ένα δικαστήριο του Δημοκρατικού Κόσμου, αλλά με βάση μια έκθεση του 2011 η οποία υποστηρίχθηκε υποχθώνη από τον πρόεδρο Πούτιν. Οι αβάσιμε κατηγορίε για εμπορία ανθρωπίνων οργάνων προβλήθηκαν ω εγκληματική εκστρατεία που σπήλωσε την Αλβανία και το Κωσυφοπαίδιο. Και όταν άκουσα την προπαγάνδα του Κρεμλίνου να μιλάει για εμπορία ανθρωπίνων οργάνων από νεοναζί στον Ντομπά, ένιωσα σαν να είδε τον πρόεδρο Ζελένσκι να δικάζεται 10 χρόνια αργότερα από ένα ειδικό δικαστήριο που κινήθηκε με παράλογε κατηγορίε. Υπό ράμα εναντίον των Ευρωπαίων ηγετών την Τετάρτη. Η Αλβανία δεν είχε αυταπάτε για τη φύση του καθεστώτε τη Μόσχα και η σχέση μα μαζί του ήταν ανύπαρκτη από το θάνατο του Στάλιν. Η Αλβανία είναι πολύ μικρή για να επηρεάσει την τύχη ενό τόσο αποφασιστικού πολέμου για το μέλλον του κόσμου. Αλλά κάθε μικρό πράγμα που κάναμε για την Ουκρανία, το κάναμε για την ανθεκτικότητα τη Ουκρανία. Αυτό είναι το πιο όμορφο πράγμα που θα έχουμε από αυτή τη σύνοδο κορυφή στην Ισλανδία, πρόσθεσε ο ίδιο. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.